πάει κεφάλι, θέλει απρόσωπη αγάπη του φιλί. Μαρικιά μας έχει όνομα. Μαζί μας είναι και οι ηθοποιοί, και οι σκηνοθέτες, και οι φωτογράφοι, ακόμα και το τεχνικό προσωπικό της ΕΡΤ. Είναι απίστευτο και όμως ακόμα και η μουσική της ΕΡΤ, αν και έχουν δουλειά, είναι μαζί μας σε αυτή την πανελληνική κινητοποίηση. Οι καλλιτέχνες των Χανίων, έχοντας στάσει στο Αμίν, πήραν τα μουσικά τους όργανα και με όπλο τις φωνές τους συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς και με το δικό τους τρόπο διαμαρτυρήθηκαν για την αδιαφορία της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στα προβλήματα που έχουν προκύψει στον κλάδο λόγω των μέτρων του περιορισμού της πανδημίας και της μη έγκαιρης καταβολής των επιδομάτων. Η βοήθεια της κυβέρνησης θα αργήσει χαρακτηριστικά, όπως όλες οι βοήθειες της κυβέρνησης. Ακόμα εξετάζουν ποιοι θα μείνουν έξω, δηλαδή επιχειρήσεις που δεν μπορούν να βγάλουν συναδέλφους σε αναστολή. Τα λεφτά τα περιμένουμε γύρω στα μέσα Φεβρουαρίου, δηλαδή τότε θα κάνουν οι μουσικοί, οι καλλιτέχνες πρωτοχρονιά, για να το πούμε λίγο απλά. Επίσης, τα πάγια αιτήματά μας είναι ότι η οικονομική στήριξη από τον Αύγουστο που τα Χανιά μπήκανε σε αναστολή μέχρι τώρα, ποτέ η μουσική δεν λειτουργούσε κανονικά, ειδικά στο νομό μας. Είμαστε ο μόνος νομός τον Αύγουστο που μπήκε σε αναστολή. Μετά μπήκε το Ηράκλειο Σεπτέμβριο, αλλά ειδικά τα Χανιά έχουν τραβήξει το μεγαλύτερο ζόρι. Η διαμαρτυρία των καλλιτεχνών ήταν πανελλαδική, καθώς όλα τα μέτρα που έχουν πάρθει τα τελευταία δύο χρόνια, όπως το κλείσιμο των επιχειρήσεων εστίασης και θεάματος, αλλά και οι περιορισμοί σε αυτές, όπως η κατάργηση της μουσικής, τους έχουν οδηγήσει σε τραγική οικονομική κατάσταση, αφού για να πάρουν το επίδομα των 534 ευρώ δεν μπορούν ούτε περιστασιακά να κάνουν ένα μεροκάματο. Το να βρούμε άλλη δουλειά είναι το πλέον εύκολο, να ξέρετε κάτι. Δεν βρεις δουλειά πρώτον και δεύτερον, να πας να κάνεις ένα-δύο μεροκάματα σε άλλη δουλειά, αυτόματα θα χάσεις και αυτά τα λίγα που θα σου δώσουν, γιατί σου λέει ότι έχεις αλλάξει ειδικότητα. Δηλαδή είναι. Τι να πω, μπρος μπροκυρεμός και πίσω ρέμα. Στο πλευρό των καλλιτεχνών και ο Σύλλογος Εστίασης προς συμπαράσταση των συναδέλφων τους στους χώρους εργασίας. Βρισκόμαστε εδώ λοιπόν για να τονίσουμε ότι η στήριξη πρέπει να είναι καθολική για όλους αυτούς τους εργαζόμενους, γιατί εξακολουθούν ακόμα και αυτές τις ώρες που μιλάμε να βρίσκονται εκτός δουλειάς. Στην καλύτερη περίπτωση, νομίζω σας το είπαν και οι ίδιοι, θα ξαναεργαστούν το Μάη.